Σταματάς, αν δεν μπορεί να διασφαλίσει του όρου ασφαλού ναι. λειτουργία, σταματά. Εσύ σταματά το παζέ. Σταματήσατε... Βεβαίω, στο Τραμπ. Σταμαστε. Όταν έμαθα ότι. Υπή... Έμαθα. Ναι. Όχι ότι δεν υπήρχε ασφάλεια στη λειτουργία, ναι. ότι ενδέχεται να μην έχει γίνει μελέτη για το Τραμπ. Σταματήσαμε το Τραμπ. Σταματήσαμε. Mm -hmm. Το παλιό σύστημα δηλαδή, τη διδίκηση τη Λάρσα υπήρχε. Υπήρχε και δευτεροβάθμιο. Το οποίο πότε σταμάτησε, το 19. Έγινε προκήρυξη και φέραμε πίσω το προσωπικό που είχε φύγει το 10. Από τον ΟΣΕ και από άλλους οργανισμούς, Μετατάγησαν, μου φαίνεται, 100 άτομα. Από άλλες υπηρεσίε που κυκλήσανε πίσω. Από ναι? άλλες υπηρεσίε και ο οργανισμός είχε 1.200 περίπου άτομα, μόνιμο προσωπικό. Παράδοση, το, ναι. το Σεπτέμβρη του 2018. Ναι. Παρ' το είναι τη υπηρεσία. Δεν είναι ναι δικό μου. Ναι. Ούτε ναι. του ζύριζε. Ναι. Ούτε σημείωμα. Ναι, ναι, 68%. Με στο πρωτόκολλο παραλαβή. Βεβαίω, το έργο, το 68%. Το έργο που πήγε να εγκαινιάσει ο κ. Μητσοτάκη μία μέρα μετά το δυστύχημα είναι αναλυτικά ανατμήματα Μες. στην ισχύ τη αρα Άρα ναι. ήταν ολοκληρωμένο 20-95%. Λοιπόν, αυτά είπε και ο πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, μιλώντα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για ενδεχόμενε δικέ του ευθύνε ή τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΙ το οποίο, ο οποίος είχε ουσιαστικά και την πολιτική ευθύνη την, από το 2015 έως το 2019 και για τον ΟΣΕ. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα τις έρευνες, τις καταγγελίες, όλα αυτά που ακούγονται καθημερινά, είναι πράγματα τα οποία αυτά καλύτερα να τα διερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη.